μίσος σας καταλήξατε να παντρευτείτε για να δώσετε μια λύση στην παράξενη διαθήκη. Μπορείτε να παντρευτείτε, να κόψετε τα λαιμό σας ή να γίνετε ιεραπόσταλοι. Μου είναι αδιάφορο. Μα γιατί επαναλαμβάνετε? Μα για να δώσω λίγο σασπάνς. Και τώρα, κρατηθείτε καλά στις θέσεις σας. Κρατηθείτε. Αν κανένας πάσχει από την καρδιά του, θα το συμβούλευα να φύγει από το δωμάτιο. Μα πού πάτε, κύριε Λέξ Λούτς, όπως σας λένε? Ξέρετε, πάσχω από την καρδιά μου. Μα δεν πρόκειται για σας. Α, μάλιστα. Κρατηθείτε. Τα 2 εκατομμύρια λίρες δεν πρόκειται να τα βρείτε πουθενά. Γιατί δεν είχα ποτέ ούτε 1 λίρα. Παρθένα μου, νομίζω θα λυποθυμήσω. Αυτό είναι το κακοϋφέστατον αστείων. Γράφει κι άλλα να τα διαβάσω. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε, δεν είμαι σαπούνι. Λέξ Λούξορ, παρακαλώ. Ορίστε, συνεχίστε. Χριστέ μου, πάλι δεν βλέπω τα γράμματα. Μα δεν φοράτε τα γυαλιά σας. Γιατί δεν τα φορώ? Θες να σου πω? Πάντως, αν και πεθαμένος, είμαι εξαιρετικά ευτυχής για τους παρακάτω λόγους. Πρώτον, γιατί απέδειξα ότι η ανθρώπινη λυθιότης, όταν τη βασίσεις επάνω στο συμφέρον, μπορείς να έχεις εξαιρετικά σοβαρά αποτελέσματα. Δεύτερον, γιατί οι κληρονόμοι μου και οι δανειστές τους θα δούνε να διαψεύδονται οι ελπίδες τους. Και τελευταία, γιατί επιτέλους έκανα κάτι που μου άρεσε. Υπογραφή Ιωσίας Αλοϊσίου Τέρι. Κυρία μου, λυπάμαι. Κύριε. Κυρία μου, τα πεπονάκια σας. Τι θα κάνω, Πηγαίνετε και να σας βλέπουμε. Οπωσδήποτε. Μην σας χάσουμε. Όχι, αδίμον. Συγγνώμη, τα λουλούδια τα θέλετε? Χαίρετε. Μπορεί να χρειαστούμε και ένα αλλού. Να σας βλέπουμε, μην σας χάσουμε.